Γεια σας φίλες και φίλοι, είναι Ιούνιος μήνας, οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές για την εποχή, η ρόκα μας εδώ όπως βλέπετε έχει ξεραθεί, είναι η εποχή που θα τη μαζέψουμε για να πάρουμε το σπόρο της, για να έχουμε για το χρόνο. Ο τρόπος που θα χρησιμοποιήσουμε για να μαζέψουμε το σπόρο από τη ρόκα με τον ίδιο τρόπο που μαζεύουμε το σπόρο από το λάχανο, από το κουνουπίδι, από το μπρόκολο. Παίρνουμε τις ξερές τα ξεανθίες, τις βάζουμε μέσα σε ένα τσουβάλι. Εμείς έχουμε πάρει μία πάνη τσάντα τώρα εδώ. Θα χτυπήσουμε από πάνω το τσουβάλι ή την πάνη τσάντα με ένα ξύλο έτσι ώστε να σπάσουν οι κάψουλες, να βγει ο σπόρος. Και μετά θα αφαιρέσουμε τα ξερά κλαδιά και θα τα λιχνίσουμε. Επειδή είναι αρκετά ξερά, κατευθείαν έχει πέσει το μεγαλύτερο, αρκετό μέρος από το σπόρο. Με αυτόν τον τρόπο σπάζουμε τις κάψουλες που είναι ο σπόρος. Θα αφαιρέσουμε τώρα όλα τα ξερά κλαδιά όσο μπορούμε με προσοχή. Όπως βλέπετε οι κάψουλες έχουν ανοίξει. Όλο αυτό το υλικό θα το βάλουμε μέσα σε ένα ταψί. Και τώρα σε πρώτη φάση θα πάρουμε όλα τα υλικά που μπορούμε να αφαιρέσουμε με το χέρι, τα χοντρά κλαδιά, τα περισσεύματα από τις κάψουλες. Φυσώντας ελαφριά φεύγουν οι κάψουλες, μένει κάτω ο σπόρος. Και όταν έχουμε αφαιρέσει το μεγαλύτερο μέρος των υλικών θα λιχνίσουμε σε ένα άλλο σκεύος. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια του αέρα εδώ να φυσάει για να παίρνει ό,τι άχρηστα υλικά υπάρχουν. Θα βοηθήσουμε λίγο με τα χέρια ξανά. Μόλις εμφανιστεί ο αέρας βλέπουμε ότι η εργασία γίνεται πολύ πιο εύκολα. Βλέπετε πως θα παίρνει ο αέρας όλα τα άχυρα, φλούδες και συνεχίζουμε να καθαρίζουμε. Και έτσι έχουμε το σπόρο της ρόκας καθαρό. Θα τον βάλουμε να στεγνώσει σε ίσκιο. Μέσα σε μία εβδομάδα περίπου θα είναι έτοιμος, θα έχει στεγνώσει ο σπόρος μας και μετά μπορούμε να τον αποθηκεύσουμε μέσα σε χάρτινο σακουλάκι, πάνινο σακουλάκι, γυάλινο ή μεταλλικό. Θα γράψουμε κάποια στοιχεία, τι είναι αυτός ο σπόρος, πότε τον μαζέψαμε
και θα τον αποθηκεύσουμε μέχρι την επόμενη φορά που θα τον σπείρουμε σε ένα χώρο με χαμηλή θερμοκρασία και χαμηλή υγρασία. Η διάρκεια ζωής των σπόρων είναι από 1 μέχρι 5 χρόνια. Ο μαϊντανός αντέχει 1 χρόνο, που αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να τον σπείρουμε κατευθείαν. Πιπεριές, μελιτζάνες, ντομάτες, αγγούρια αντέχουν 5 χρόνια. Και οι δύο βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη ζωή των σπόρων είναι η υγρασία και η θερμοκρασία. Όσο μεγαλύτερη η υγρασία και η θερμοκρασία έχει ο χώρος, τόσο πιο δύσκολη είναι η διάρκεια ζωής, τόσο μικρότερη μειώνεται η διάρκεια ζωής των σπόρων. Αν σας άρεσε το βίντεο, μοιραστείτε το με τους φίλους σας, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Γεια χαρά!